Πάμε εκτός ορίων του Δήμου Χανίων για το σχέδιο και το πρόγραμμα της παράταξης Κίσαμος Πορεία Νοδική. Θα μιλήσουμε τώρα με την υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο Ειρήνη Καρμπαδάκη, η οποία κατεβαίνει με επικεφαλής τον κύριο Θοδωρή Σταθάκη, τον νυν δήμαρχο. Κυρία Καρμπαδάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Κατεβαίνετε στην αυτοδιοίκηση, να μας πείτε, είναι η πρώτη φορά? Είναι η πρώτη μου φορά, ναι. Πώς σας φαίνεται? Είναι πολύ ωραία, έχει ενδιαφέρον, μου αρέσει να ασχολούμαι με τα κοινά, άλλωστε και μέσα από τη δουλειά μου συμβαίνει. Mm-hmm. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Καστέλι, έχω ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου εκεί. Ού. Έχω δραστηριοποιηθεί και στην Κίσαμο. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε μια υγιής επιχείρηση στο ΣΥΝΚΑ. Είχα την ευκαιρία και την επιλογή να περάσω μέσα από τη δουλειά και να ανέβω, ώστε να μπορέσω να δουλέψω και σε διοικητικό και σε ανθρώπινο δυναμικό μέσα από το ΣΥΝΚΑ. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι μπορώ και εγώ μέσα από το Δήμο να συνεισφέρω για το καλύτερο του τόπου μου. Από πού είναι η καταγωγή σας, κυρία Καρμπαδάκη? Είναι μέσα από την Κίσαμο. Mm-hmm. Είμαι παιδί της Κισάμου. Είστε παιδί της Κισάμου, ναι. Λοιπόν. Επιλέξατε τον κύριο Σταθάκη για να συμπορευτείτε στην αυτοδιοίκηση ή σας επέλεξε εκείνος? Με επέλεξε εκείνος και είναι ένα γεγονός που με τιμάει, να πω την αλήθεια. Τον Θοδωρή, θα πω πρώτα για τον άνθρωπο Θοδωρή. Τον γνωρίζω, μεγαλώσαμε μαζί, τον εμπιστεύω από την αρχή της θητείας του. Μου απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει και είπα με μεγάλη μου ευχαρίστηση ναι στην πρότασή του. Είναι δύσκολος ο Δήμος Κισάμου, είναι ένας εύκολος ή δύσκολος Δήμος? Σαν πρώτη εικόνα θα σας πω ότι είναι δύσκολος, γιατί έχει πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστείτε. Ακριβώς. Αλλά επειδή η ομάδα του Θοδωρή είναι πολύ δυνατή και είμαστε νέοι και εργαζόμενοι, έχουμε διάθεση και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να κάνουμε το όραμά του και το όραμά μας κάτι καλύτερο στο Καστέλι. Mm-hmm. Οι προτεραιότητες, οι δικές σας, κυρία Καρμπαδάκη, ποιες είναι? Η δικιά μου προτεραιότητα για να συμμετέχω κιόλας στην ομάδα του Θοδωρή, επειδή έχω ένα παιδί και το δικό μου το παιδί δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να ασχοληθεί ούτε με τον αθλητισμό, ούτε να έχει παιδική χαρά, mm-hmm. και χρειαζόταν να κατέβω στα Χανιά για να το διαπαιδαγωγήσω, είναι να ασχοληθώ σε αυτό το κομμάτι, ώστε τα παιδιά της Κισάμου να μπορούν να έχουν την επιλογή να μένουν στον τόπο τους. Είναι... Λείπουν, λέτε, υποδομές, βασικές υποδομές από το Δήμο? Λείπανε. Λείπανε. Έχει κάνει αρκετά πράγματα ο Θοδωρής. Δεν μπορώ να πω ότι πλέον είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά ποτέ δεν σταματάμε. Πάντα θέλουμε κάτι περισσότερο. Χρειάζονται και άλλες υποδομές ανάλογες, λέτε, και σε άλλα σημεία πέραν του Καστελιού? Φυσικά, να γίνουν φυσικά, ανάλογα και στον φυσικά, υπόλοιπο Δήμο. Φυσικά. Δεν είναι μόνο το Καστέλι, είναι και ο Πλάτανος, είναι και ο Δήμος Μυθύμνης. Είναι πάρα πολλά που θα ήθελα να οι νέοι να μπορούν να μένουν και να μην χρειάζεται να φεύγουν. Πώς είναι το κλίμα στο συνδυασμό σας τώρα προεκλογικά, πώς θα πάτε με την ομάδα γενικά? Τα πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε κοινή πορεία, οι απόψεις μας ακούγονται, που είναι βασικό αυτό, δεν υπάρχει αυταρχισμός μέσα στην ομάδα. Ο καθένας μας έχει το δικό του δυναμισμό, το δικό του όραμα και στο τραπέζι τα βάζουμε όλα και βγάζουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πέραν της καθημερινότητας, πιστεύετε πρέπει να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις, να γίνουν διάφορες κρατικές επιχορηγήσεις για να προχωρήσουν μεγαλύτερα έργα στο Δήμο? Σίγουρα χρειάζονται αυτά τα χρήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά ο Θοδωρής ο Σταθάκης έχει πάρει την πρωτοβουλία και μέσα από το Δήμο να δημιουργήσει κάποια προγράμματα και να τα προμοδοτήσει ο Δήμος. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Κυρία Καρμπαδάκη, μου είπατε για τις προτεραιότητες. Είναι κάτι που σας ενοχλεί στο Δήμο Κισάμου και δεν έχει γίνει ακόμα και όπως τα λέτε με τον κύριο Σταθάκη, να του πείτε ότι αυτό κακώς, ας πούμε, δεν προλάβαμε να το κάνουμε ή ας κάνουμε αυτό σαν πρώτο πράγμα εφόσον οι δημότες σας επιλέξουν να συνεχίσετε? Σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε μετά το αποτέλεσμα, mm-hmm. που θέλουμε να είναι θετικό προς εμάς. Είμαι σίγουρη ότι ο Θοδωρής θα μας ακούσει και θα λάβει υπόψη του πολύ σοβαρά ότι θα του προτείνει ο καθένας μας μέσα από την ομάδα του και θα κάτσει να μας δώσει τις προτάσεις ώστε να βρούμε και τις λύσεις. Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα, κυρία Καρμπαδάκη, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα σε πολύ. Σε αυτές τις εκλογές. Ευχαριστώ το πάρα ξέρω πολύ. Ότι και το λέω συνέχεια ότι για όλους σας είναι δύσκολη περίοδος αυτή, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι κρίνονται γενικότερα. Όλοι κρίνομαστε. Από το πόσες ναι. ψήφους θα
θα συγκεντρώσουν. Σίγουρα. Να σας ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.